Καλώς ήρθατε και από σήμερα μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση έρχεται να διευκολύνει, κύριε Διοικητά, κυρίες και κύριοι, την καθημερινότητα του πολίτη. Οι πελάτες των τραπεζών δεν θα επισκέπτονται πια, φορτωμένοι με δεκάδες έγγραφα και φωτοτυπίες για να ενημερώσουν σχετικά με τα φορολογικά και τα οικονομικά του στοιχεία. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα γίνεται γρήγορα, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Στο εξής, αυτές οι ενημερώσεις, όπως θα μας δείξει και στη συνέχεια ο κύριος Υπουργός, θα γίνονται είτε μέσω του gov.gr ή των ηλεκτρονικών σελίδων των τραπεζών, απευθείας με τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος θα δίνει τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και μόνο αυτά. Πώς, δίνοντας πρόσβαση μέσω του κωδικού του στο TaxisNet και λαμβάνοντας προσωπικό μήνυμα στο κινητό του. Νέα διαδικασία, συνεπώς, όχι απλά καταργεί την γραφειοκρατία, αλλά προστατεύει ακόμα πιο αποτελεσματικά τα προσωπικά μας δεδομένα. Η δράση, ωστόσο αυτή, έχει και ένα έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς απλοποιεί το άνοιγμα και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών, διευκολύνοντας τους πάντες, τους απλούς καταθέτες, τους επιχειρηματίες, αλλά φυσικά κάνοντας πιο απλή, πιο εύκολη και τη δουλειά των υπαλλήλων των τραπεζών. Γι' αυτό και θα επεκταθεί παντού όπου υπάρχει ανάγκη κατάθεσης τέτοιων στοιχείων. Για παράδειγμα, στις τηλεπικοινωνίες ή στους ασφαλιστικούς φορείς. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα από τα πολλά τα οποία έγιναν μέσα στην πανδημία, φέροντας τη χώρα πιο κοντά στη νέα εποχή. Και όπως δείχνει εξάλλου και η εμπειρία του gov.gr, το οποίο πριν από λίγο συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής, αλλά όπως απέδειξε και η άρτια ψηφιακή οργάνωση των εμβολιασμών, η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και μέσω ανάπτυξης της οικονομίας. Γι' αυτό και βήματα όπως αυτό θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 αφορούν ακριβώς τη συνέχιση αυτής της ψηφιακής μετάβασης, ώστε όλες αυτές οι επιμέρους μεταρρυθμίσεις να συγκλίνουν και να συγκροτήσουν όλες μαζί το συνολικό άλμα εξυγχρονισμού και ανάπτυξης της χώρας προς τις επόμενες δεκαετίες. Καλή αρχή λοιπόν και καλή συνέχεια. Να δώσω το λόγο στον Κυριάκο για να μας παρουσιάσει λίγο πιο αναλυτικά τη νέα εφαρμογή. Τι θελήσαμε να κάνουμε? Είναι η γενική κατεύθυνση που έχετε δώσει, απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Με κάτι πρόσθετο. Αυτό να μην αφορά μόνο το δημόσιο τομέα, αλλά πλέον η απλούστευση να μπαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ξεκινώντας από τις τράπεζες? Οι πελάτες των τραπεζών έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης στοιχείων, πολλαπλών στοιχείων. Αναφέρατε πολλά, τα φορολογικά, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και την ταυτότητα όταν αυτή αλλάζει. Και αυτό τι συνεπαγόταν μέχρι σήμερα? Την αυτοπρόσωπη παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα και την υποβολή των στοιχείων σε έγχαρτη μορφή. Το πρόβλημα αυτό βέβαια είναι προφανές. Αφενός η χρόνια ταλαιπωρία, περιττή γραφειοκρατία, εμπόδια στο doing business, αλλά και η ελλιπής προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί πολύ συχνά τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα στοιχεία από εκείνα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Τι αλλάζει? Αντλούμε με τη σημαντική συνεισφορά, η υλοποίηση έχει γίνει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι στο call. Αντλούμε μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας τα στοιχεία από όλα τα διαθέσιμα μητρώα τα οποία έχουμε, από το Μητρώο Ταυτοτήτων, το Φορολογικό Μητρώο, την Εργάνη, την Απογραφή, το Μητρώο Πολιτών. Και καταργούμε ουσιαστικά την έγχαρτη υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών και την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Μέσω του gov.gr, με πολύ λίγα κλικ, τα πιστωτικά ιδρύματα αντλούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχει το ελληνικό δημόσιο. Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική. Σε πρώτη φάση ξεκινάει μέσα από την πύλη της κάθε τράπεζας. Μπαίνει δηλαδή ένας πολίτης στο λογαριασμό του στην τράπεζα. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει και διαφημίζουν αυτή την υπηρεσία και πλέον προσθέτει με τα στοιχεία του TaxisNet την ταυτοποίηση και την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ποιων στοιχείων? Αυτών που βλέπετε.
Φωτοτυπία της ταυτότητας, αντίγραφο εκαθαριστικού σημειώματος, λογαριασμός ρεύματος, τηλεφωνίας, μισθοδοσίας, τα έγγραφα μισθοδοσίας, αλλά και άλλα έγγραφα σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά αντλούνται από το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, το οποίο έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε. Τα ωφέλη είναι προφανή, τα αναφέρατε πριν, οπότε δεν θα σταθώ σε αυτά. Είναι μια σημαντική βελτίωση και σε ό,τι αφορά την περίτη γραφειοκρατία και σε ό,τι αφορά γενικότερα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και τα επόμενα βήματα αφορούν όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις. Θα εντάξουμε το γεμί στην πορεία για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσία Know Your Customer και για τις επιχειρήσεις. Και θα προχωρήσουμε με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους ασφαλιστικούς φορείς. Αλλά το πρώτο ισχυρό βήμα έγινε από τις τράπεζες. Θεωρούμε και εμείς ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση από αυτές που δεν φαίνονται, αλλά έχει πολύ μεγάλη ουσία και εξοικονόμηση χρόνου, κόστους, ταλαιπωρίας και επίσης εξυπηρετεί τον πολίτη. Είναι δηλαδή μια μεταρρύθμιση η οποία θα φανεί. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν. Διευκολύνουν τις τραπεζικές συναλλαγές, περιορίζουν τη γραφειοκρατία και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι ο Υπουργός ανέπτυξε και τα επόμενα βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.